Και τώρα η συνομιλία μας με τον καλεσμένο μας Αγιορείτη Γεροντά Σάβα της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας. Καταρχήν να σας καλωσορίσω εδώ στο Blue Sky. Είναι Χριστός χαρά μας να είστε καλά. Χαρά μας που είστε εδώ. Εσείς, να πούμε καταρχήν μια ιστορία ότι πότε του Ιουνίου γίνεται η σύνοδος στα Χανιά. 19 αρχίζει και 27 τελειώνει. 19 με 27 Ιουνίου λοιπόν στα Χανιά. Μάλιστα. Τι έχουμε εκεί, τι θα γίνει, τι προγραμματίζεται να γίνει? Θα γίνει μια πανορθόδοξο σύνοδος που θα μετέχουν όλα τα πατριαρχία και οι αυτοκέφαλες εκκλησίες με σκοπό να διαπραγματευτούν κάποια πράγματα που έχουν γίνει προσυνοδικά. Μάλιστα. Εσείς διαφωνείτε με αυτή την σύνοδο, διότι λέτε ότι δεν είναι ούτε χριστιανική, όπως τα είπατε. Δεν είναι ορθόδοξη. Δεν είναι ορθόδοξη. Τα προσυνοδικά κείμενα που είναι προς ψήφιση, που έχουν εδώ και χρόνια και δεκαετίες τα δουλεύουν οι ορθόδοξες εκκλησίες και τα πατριαρχία, το περιεχόμενό τους δεν είναι ορθόδοξο. Και αυτό μας προβληματίζει εντόνως. Γι' αυτό και βγάλαμε αυτή την επιστολή. Ωραία. Πριν φτάσουμε στην επιστολή, μπορείτε να μας πείτε ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή την Οικουμενική Σύνοδο? Θα συμμετέχει το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, Ρωσίας, Ιεροσολύμων, οι αυτοκέφαλες εκκλησίες. Τώρα υπάρχει ένα θέμα. Από πλευράς Ορθοδοξίας. Από τις άλλες. Από άλλες ομολογίες δεν υπάρχει συμμετοχή. Δεν υπάρχει συμμετοχή. Υπάρχει φυσικά, θα υπάρχουν παρατηρητές της παπικής εκκλησίας. Της εκκλησίας. Που δεν είναι εκκλησία, αλλά τέλος πάντων από τον παπικό. Την πρώτη μέρα και την τελευταία. Πράγμα το οποίο είναι παράδεκτο. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Είτε σε τοπικές συνόδους, είτε σε οικουμενικές συνόδους. Άρα λοιπόν σε αυτή την σύνοδο λοιπόν μετέχουν τα πατριαρχία, όλα τα πατριαρχία και οι αυτοκέφαλες εκκλησίες. Μην το πάμε καλά. Έτσι. Ναι. Ωραία. Ποιο είναι το θέμα της αυτής της συνόδου? Έχει διάφορα θέματα. Ας πούμε 2-3 τα σημαντικότερα. Το σημαντικό θέμα που μας απασχολεί και μας προβληματίζει είναι οι σχέσεις της Ορθοδόξης Εκκλησίας με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο. Είναι μάλιστα το άρθρο 6. Μάλιστα. Το οποίο αναγνωρίζει την ιστονική ύπαρξη άνω χριστιανικών ομολογιών, εκκλησιών τις ονομάζουν και ομολογιών, μη ευρισκομένων εν κοινωνία μεταυτής. Δηλαδή? Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι σαν να αναγνωρίζουν de facto ότι υπάρχουν και άλλες εκκλησίες του Χριστού, αναιρώντας έτσι το σύμβολο της πίστεως που λέει ότι πιστεύουμε εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και ενώ το άρθρο 6 αρχίζει με αυτό ότι η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι μία, εν τούτης μετά όσο προχωράει το άρθρο αναγνωρίζουν την ιστορικότητα και την ύπαρξη και άλλων εκκλησιών που δεν ευρίσκονται σε κοινωνία. Ποιες εννοούν? Εννοεί την Παπική Εκκλησία και τους Προτεστάντες. Τις Προτεσταντικές Ομολογίες. Μάλιστα. Είναι πολλές. Άρα λοιπόν, αν καταλαβαίνω σωστά, γίνεται, η πρόθεση είναι να γίνει μια Οικουμενική Σύνοδο όπου θα λυθούν, θα λυθούν διάφορες εκκρεμότητες που υπάρχουν. Έτσι. Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες. Τότε γιατί γίνεται? Η πρόθεσή τους είναι να αναγνωρίσουν τις αιρέσεις. Δηλαδή αυτό είναι μια αναγνώριση των αιρέσεων. Εμείς ξέρουμε ότι αυτή είναι η επίσημη πρόθεση. Δεν είναι επίσημη πρόθεση. Η επίσημη ποια είναι? Η επίσημη πρόθεση είναι αυτή που είπατε εσείς. Ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Η πρόθεση λοιπόν, αυτό το οποίο είναι να γίνει, γίνεται μάλλον, για να λυθούν κάποιες εκκρεμότητες που αφορούν, αν θέλετε, θέματα δογματικά της Ορθοδόξου πίστεως. Αυτό είναι το επίσημο. Μέσα όμως σε αυτά τα κείμενα, τα οποία είναι προς μελέτη και συζήτηση, προς ψήφιση, έχει εμφυλοχωρήσει και αιρετικά, ας το πω έτσι. Κοιτάξτε, κείμενα. Θα σας πω τι γίνεται. Ναι. Προσπαθούν να λύσουν κάποια προβλήματα. Αυτή είναι η αφορμή. Μάλιστα. Τα αίτια είναι όμως διαφορετικά. Ποια είναι τα αίτια? Δηλαδή τα αίτια είναι προσπαθούν να νομιμοποιήσουν τις αιρέσεις έτσι ώστε να σπρώξουν αυτό που λέμε την πανέρεση του οικουμενισμού, να νομιμοποιήσουν την αίρεση του οικουμενισμού. Να γίνουμε δηλαδή όλοι ένα. Να γίνει η ένωση των εκκλησιών που τώρα εδώ και 100 χρόνια, πάνω από 100 χρόνια, μεθοδεύεται από τους δικούς μας πατριάρχες και φυσικά από τον Πάπα, ο οποίος θέλει να υποτάξει στην ουσία την Ορθοδοξία, διότι εμείς την επιστροφή των αιρετικών στην Εκκλησία την επιζητούμε. Όχι την ένωση όμως με τον τρόπο που αυτοί θέλουν. Την ένωση των εκκλησιών, των ονομαζομένων εκκλησιών. Δηλαδή να υπαχθούν υπό το Ορθόδοξο δόγμα. Ναι, να ξαναγυρίσουν εκεί, από εκεί που αποκόπηκαν.
Μάλιστα. Αυτή είναι η πατερική αντίληψη και αυτό είναι που πιστεύουμε σαν Ορθόδοξοι. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς τι εκπροσωπείτε από το Άγιο Όρος? Είναι όλο το Άγιο Όρος αντίθετο προς αυτή την σύνοδο ή όχι? Εμείς εκπροσωπούμε αγιορείτες πατέρες, οι οποίοι είναι αντίθετα με αυτά που γίνονται. Δυστυχώς και το Άγιον Όρος, επειδή δεν μιλάνε τα μοναστήρια, πιστεύουμε ότι τώρα φυσικά θα πάρουν θέση και θα μιλήσουν. Να σας το πω διαφορετικά, θα μετέχουν τα μοναστήρια στη σύνοδο? Όχι, τα μοναστήρια δεν μετέχουν στη σύνοδο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει, γιατί έπρεπε ο Πατριάρχης. Μετέχει ο Πατριάρχης, ο οποίος σας εκπροσωπεί όμως. Ναι, αλλά δεν μας εκπροσωπεί στην ουσία, διότι δεν εκπροσωπεί τη γνώμη μας. Ναι. Θα πρέπει να μας ρωτήσει. Όχι, εγώ μιλάω για το κανονικό μέρος. Ναι. Το κανονιστικό δίκαιο. Πάντα στις συνόδους, είτε ήταν οικουμενικές, είτε ήταν τοπικές, ναι, υπήρχε εκπροσώπηση και από τον μοναχισμό. Γιατί ο μοναχισμός είναι που κράτησε την Ορθοδοξία. Σύμφω. Και εμείς, σαν μοναχοί, που είμαστε θεματοφύλακες της πίστης, ειδικά του Άγιον Όρος, που έχουμε τόσους ουσιομάρτυρες, τόσους μάρτυρες και τόσους ομολογητές, γι' αυτό και βγαίνουμε και μας το ζητάει και ο κόσμος, αλλά μας το επιβάλλει και η συνείδησή μας να βγούμε και να πούμε ποια είναι η αλήθεια. Θα μας τα πείτε όλα αυτά. Αλλά απλώς θέλω για να μας καταλαβαίνουν και αυτοί που δεν είναι και τόσο εξοικειωμένοι με αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι παλέφατα και πρεσβυγενή πατριαρχία είναι αυτά τα οποία μετέχουν. Ναι. Και αυτοκέφαλες εκκλησίες. Εσείς ως Άγιο Όρος, ως αγιορείτη κοινότητα, σας εκπροσωπεί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ναι. Αυτή είναι η εκπροσώπηση. Έτσι. Όμως στους κόλπους του Αγίου Όρους, κάποιοι μοναχοί, όχι μονές συγκεκριμένες, κάποιοι μοναχοί, μπορεί να είναι λίγοι, μπορεί να είναι πολλοί, θα μας πείτε εσείς. Είμαστε αρκετοί. Από διάφορες μονές, φαντάζομαι. Και από μονές, αλλά κυρίως από τα ασκητήρια και τους ασκητές. Τους ασκητές. Ναι. Είσαστε εσείς οι οποίοι διαφωνείτε επί της ουσίας. Στην ουσία σχεδόν όλοι διαφωνούν. Άσχετα αν δεν το λένε. Εμείς, επειδή δεν μπορούμε αυτή τη σιωπή πια που υπάρχει, διότι έχει σιωπήσει το Άγιον Όρος, και δεν αντέχουμε αυτή τη σιωπή των ηγουμένων μας, ούτε της ιεράς κοινότητος, γι' αυτό βγήκαμε και μπροστά. Μάλιστα, έχουμε πάει σε πολλούς αγιορείτες ηγουμένους, οι οποίοι μας επένεσαν και μας είπαν να προχωρήσουμε. Και αυτό κάνουμε. Αυτό μας λέει και η Ορθόδοξη συνείδηση και η συνείδησή μας και η μοναχική μας συνείδηση. Και αυτό πρέπει να υπάρχει και μια ενημέρωση του λαού, του πιστού λαού, διότι και στην τελευταία επιστολή που στείλαμε, απευθυνόμαστε στον Οικουμενικό Πατριάρχη, απευθυνόμαστε σε όλες τις αυτοκέφαλες εκκλησίες και κυρίως στο Χριστεπώνυμο Πλήρωμα, διότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Πρέπει να γίνει μια σωστή ενημέρωση για το πρόβλημα. Εσείς λοιπόν για τη σωστή ενημέρωση έχετε στείλει μια ανοιχτή επιστολή, λέτε, αγιορειτώνων πατέρων προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τις λοιπές αυτοκέφαλες Ορθόδοξης Εκκλησίας, την ιερά κοινότητα, συγγνώμη, του Αγίου Όρους και το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Εκκλησίας. Έτσι. Έχετε στείλει λοιπόν μια επιστολή. Αυτή η επιστολή μπορείτε να μας πείτε πρώτον για ποιο λόγο τη συντάξατε, δεύτερον και το σημαντικότερο είναι αυτή η επιστολή τι ακριβώς περιέχει και σε τι έρχεται αντίθεση με την Οικουμενική Σύνοδο της Ορθόδοξου του Χριστού Εκκλησίας που θα γίνει στα Χανιά. Ναι. Λοιπόν, εμείς τη συντάξαμε, Αγία και μεγάλη, βέβαια. Εμείς τη συντάξαμε αυτή την επιστολή πρώτον διότι υπάρχει αφωνία μέχρι τώρα και τώρα που κοντεύουμε να έρχεται ο καιρός που θα γίνει. Δεύτερον, επειδή δεν το αντέχει η συνείδησή μας να σιωπούμε και πρέπει να πούμε την γνώμη μας σαν αγιορείτες μοναχοί. Τρίτον, για να καταδείξουμε στον κόσμο τα θέματα που έχουν τεθεί προς ψήφιση, τα προσυνοδικά κείμενα, ότι έχουν αντιορθόδοξο περιεχόμενο. Αντιορθόδοξο. Αντιορθόδοξο. Και τέταρτον... Αυτό επειδή εγώ ως κοσμικός τα ακούω πολύ βαρύ. Ένας που έχει τις αφαιρέσεις της ζωής, όπως εσείς, στο μοναχισμό και στο Άγιο Όρος, λέτε αυτή τη στιγμή και μας ακούει το Χριστεπώνυμο Πλήθος, όπως και εσείς αναφέρεστε, ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο Πατριάρχης Πάσων των Ρωσιών κτλ., ο Αναστάσιος της Αλβανίας κτλ., Τυράννων και Πάσης Αλβανίας, όλοι αυτοί λοιπόν έχουν πλανηθεί, βρίσκονται σε συνοδόν της πλάνης και εσείς με αυτό το κείμενο και με τις παρατηρήσεις που κάνετε, φιλοδοξία τους φέρετε στον ορθό δρόμο, τον δογματικό θα έλεγα δρόμο της Ορθοδοξίας. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα?
Δεν προσπαθούμε να τους φέρουμε εμείς. Εμείς εκπροσωπούμε και εκπροσωπούμαστε από την Εκκλησία των Αγίων Πατέρων. Οποιοδήποτε βγει, είτε είναι Πατριάρχης, είτε είναι Επίσκοπος, είτε είναι Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος θα ψηφίσει αυτά που έχουν πει, που έχουν ήδη τεθεί προς ψήφιση, αυτά δεν θα ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε εμείς. Εμείς αυτό που παραλάβαμε, αυτό προσπαθούμε να διατηρήσουμε. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Υπάρχουν τόσοι επίσκοποι όπως είναι ο Πειραιός, όπως είναι ο Γλυφάδας, ο Παύλος, όπως είναι ο Κυθήρων, ο Ιερεμίας, ο Ιγιαλίας, ο Αμβρόσιος και τόσοι άλλοι, που τόσοι καθηγητές πανεπιστημίων, όπως είναι ο πατήρ Θεόδωρος ο Ζήσης, όπως είναι ο πατήρ Γιώργιος ο Μεταλλινός, ο κύριος Τζελεγκίδης και τόσοι άλλοι που λένε, τα έχουν πει αυτά και τα έχουν στυλιτεύσει. Δεν είμαστε δηλαδή μόνο εμείς μια μερίδα μοναχών, τρελή μοναχή που βγήκαμε και λέμε ότι δεν ορθοτομείται το λόγο της αληθείας και ότι αυτά είναι αιρετικά. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Αλλά απλώς θέλω έτσι. Αν σας φέρνω δύσκολη θέση, όχι, να μου το πείτε. Καμία δύσκολη. Δηλαδή, εγώ από αυτά που λέτε. Αυτό είναι καλό για να υπάρχει αντίλογος, έτσι ώστε να μπορούμε να εξηγήσουμε. Δεν είναι αντίλογος. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, σας είπα και πριν και θα το επαναλάβω. Προσωπικότητες της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Αναφέρουμε στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, στον Αλβανίας Αναστάσιο, αναφέρουμε στον Κύριλο, αναφέρουμε στον της Ρωσίας και τα λοιπά, οι οποίοι θα μετέχουν σε αυτό και θα ψηφίσουν αυτά. Όλες αυτές οι προσωπικότητες της Ορθοδοξίας βρίσκονται κατά την άποψή σας σε λάθος δρόμο. Μάλιστα, βρίσκονται σε λάθος δρόμο. Δηλαδή, θα σας πω κάτι. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει πει πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε γράψει κατά καιρούς και τα έχουν γράψει και διάφοροι θεολόγοι και επίσκοποι, τα οποία είναι αιρετικά. Λέει αιρετικά, διδάσκει αιρετικά. Όταν λέει ότι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ βαρύ. Κατηγορείται τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίου για ερωτικές, αιρετικές απόψεις. Ναι, διότι όταν λέει ότι η Εκκλησία έχει διχαστεί και ότι υπάρχουν δύο πνεύμονες και αποκαλεί την παπική Εκκλησία, την παρασυναγωγή Εκκλησία και ως Εκκλησία του Χριστού και ότι πρέπει να ενωθούμε κάποια στιγμή και όταν συμπροσεύχεται με τόσους αιρετικούς, όταν διδάσκει την βαπτισματική θεολογία, όταν διδάσκει τόσες αιρετικές δοξασίες, αυτά δεν είναι ορθόδοξα. Δεν το λέμε εμείς αυτό. Μας το λέει η παράδοσή μας. Το ίδιο κάνει και ο Κύριλλος της Ρωσίας, ο οποίος πρόσφατα υπέγραψε με τον Πάπα στην Κούβα 30 άρθρα τα οποία τα παρομοιάζουν με τα 30 αργύρια του Ιούδα, το οποίο στο 5ο άρθρο αναγνωρίζει de facto την Εκκλησία των Παπικών. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι καινοφανής στην Εκκλησία μας. Δεν μπορεί ο καθένας, είτε είναι επίσκοπος, είτε είναι μοναχός, είτε είναι αρχιεπίσκοπος ή πατριάρχης, να βγαίνει και να κηρύσει ό,τι θέλει. Εμείς κινιόμαστε μέσα στην Εκκλησία και κινιόμαστε στο πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Αυτό που διδάσκουν αυτοί είναι η μεταπατερική θεολογία, η οποία είναι αιρετική. Δεν είναι δικά μας αυτά τα λεγόμενα. Αυτά είναι αποδεδειγμένα. Και τα στοιχεία που έχουμε, δεν έχουμε μόνο φωτογραφικό υλικό, αλλά έχουμε και τις δηλώσεις τους. Λοιπόν, δεν είναι δικά μας πράγματα αυτά. Ναι, είναι εμάς περιπτώσει, εσείς ερμηνεύετε με το δικό σας τρόπο πατερικά κείμενα, φαντάζομαι. Έτσι, γιατί οι άλλοι με άλλο τρόπο ερμηνεύουν τα πατερικά κείμενα. Όχι, εμείς ερμηνεύουμε αυτά που λένε οι πατέρες. Δεν τα ερμηνεύουμε. Λέμε τα των πατέρων. Οι άλλοι ερμηνεύουν τα κείμενα των πατέρων όπως θέλουν. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ήθελα από τους φίλους τηλεθεατές που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή και έχουν να καταθέσουν την άποψή τους ή να κάνουν ερωτήσεις στον Γέροντα Σάβα που είναι απόψε εδώ μαζί μας. Παρακαλώ να έχουμε το τηλεφωνικό κέντρο του Blue Sky στην οθόνη μας. Είναι το 211-1860-001, 211-1860-001 και από εδώ και μετά μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις ή δικές σας παρεμβάσεις, διότι θίγουμε, αντιλαμβάνεστε έτσι, και εγώ αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία αγγίζουν την ουσία της Ορθοδόξου πίστεως, την Ορθοδοξία και του δόγματος. Και του δόγματος, βεβαίως. Το οποίο δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Το δόγμα δεν αλλάζει. Γιατί αυτό είναι το δόγμα, για αυτό ακριβώς. Τα θρησκευτικά δόγματα είναι αυτά τα οποία δεν αλλάζουν, αλλά είναι όλα τα θρησκευτικά δόγματα έτσι, δηλαδή δεν αλλάζουν. Και επειδή έτσι μιλάμε και κάπως, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και εμείς που δεν έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις, ότι, ξέρετε, η μια πλευρά, η θρησκεία, στηρίζεται βασικά στην πίστη. Είναι, θα έλεγα περισσότερο, μια εσωτερική υπόθεση. Ένας εσωτερικός εξαγνισμός.
θα έλεγα, είναι μέσα από μια διαδικασία προσπάθειας θέωσης του ανθρώπου. Αυτό είναι η πίστη. Αυτή είναι μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά, είναι, θα έλεγα, όχι κατά ανάγκη σε αντίθετη πορεία, είναι η επιστήμη. Η επιστήμη η οποία δεν δέχεται δόγματα, αλλά δέχεται αξιώματα τα οποία τα αποδεικνύει. Είναι υπέρ της αποδείξεως. Οτιδήποτε λες πρέπει να το αποδεικνύεις ότι είναι έτσι, οτιδήποτε λες. Αυτά λοιπόν είναι, θα έλεγα, οι δύο μεγάλες, θα έλεγα, κοσμοθεωρίες που, επαναλαμβάνω, δεν είναι κατά ανάγκη σε τροχιά σύγκρουσης. Μπορεί να υπάρξει σύνθεση, αλλά η πίστη αποδεικνύεται. Υπάρχει, το τάξη αποδεικνύεται, αλλά ξέρετε, το πίστευε και μία ερεύνα. Αυτό το λένε παπική, όχι ορθόδοξη. Οι ορθόδοξοι τι λένε γι' αυτό. Λέμε ερευνάτε τα σγραφάς. Ερευνάτε τα σγραφάς. Σε αυτές υπάρχει η ζωή αιώνια. Ναι, αλλά ξέρετε, το ερευνάτε τα σγραφάς. Ναι, εντάξει. Είναι μία άποψη, αλλά ξέρετε, απέχει πολύ το ερευνάτε τα σγραφάς και την ερμηνεία που δίνω από μια αυστηρή επιστημονική αυτό τεκμηρίωση. Είναι αυτό είναι το θέμα, ότι εμείς μπορούμε να αποδείξουμε ότι σαν ορθόδοξοι έχουμε την αλήθεια, διότι μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει ο αγιασμός. Και αυτό αποδεικνύεται από την παρουσία των Αγίων και την παραγωγή των Αγίων, των θεωμένων προσώπων που θεραπεύονται ψυχικώς και γίνονται Άγιοι. Μάλιστα. Αυτό είναι μεγάλη απόδειξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ότι αυτό προσπαθούμε να διαφυλάξουμε. Διότι μόνο μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να υπάρχει σωτηρία. Να ακούσουμε τον πρώτο φίλο τηλεθεατή που θα παρέμβει, ο κύριος Γιάννης. Κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Καπούτση. Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη, επί τη ευκαιρία. Αληθώς Ανέστη. Θέλω να ρωτήσω το γέροντα το εξής. Βέβαια, εγώ για άλλο λόγο πήρα, αλλά προέκυψε ο γέρον και αναγκαστικά θα κάνω την ερώτηση προς το γέροντα. Ναι. Είπε ο γέρον προηγουμένως ότι απευθύνθηκαν και σε ηγούμενους των μοναστηριών στο Άγιον Όρος και κάποιοι από αυτούς τους είπαν ότι εμείς σας στηρίζουμε και κάντε την προσπάθειά σας ώστε να ανατραπεί κατά κάποιον τρόπο η σύνοδος αυτή. Το ερώτημα είναι το εξής. Αφού συμφωνούν μαζί τους οι ηγούμενοι, όσοι είναι αυτοί που συμφωνούν, γιατί δεν αναλαμβάνουν εκείνοι να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας? Και επειδή ξέρουμε ότι το Άγιον Όρος έχει επιρροή και στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και στο Πατριαρχείο της Ρωσίας και γενικώς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί αυτοί που συμφωνούν μαζί τους και είναι ηγέτες των μοναστηριών δεν ηγούνται της προσπάθειας? Διότι εδώ τίθεται το ερώτημα. Οι μοναχοί θα κάνουν την προσπάθεια για να τους ακούσει ποιος, εφόσον υπάρχουν ηγέτες στο Άγιον Όρος που μπορούν να ηγηθούν. Τώρα δεν ξέρω αν το θέμα σας θα μείνει μόνο εκεί, γιατί ήθελα να πω και κάποια και κάτι σχετικό με τις Παρασκευές στην εκπομπή, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην κρατάω, θέλω ο γέρον να μου απαντήσει αν είναι δυνατόν. Και πάλι Χριστός Ανέστη. Είστε καλά. Αληθώς Ανέστη. Θέλετε να πείτε κάτι? Ναι. Ηγέτης είναι κάποιος ο οποίος ηγείται. Λοιπόν, μπορεί να έχουν κάποιοι ηγούμενοι σωστές απόψεις, αλλά δεν ηγούνται. Εμείς σαν μοναχοί που είμαστε, περιμέναμε τόσο καιρό να ηγηθούν. Από τη στιγμή που δεν ηγούνται, θα βγούμε εμείς μπροστά. Δεν είμαστε άβουλα ζώα, ούτε πήγαμε εκεί για να κρυφτούμε. Φυσικά έχουμε τη συμπαραστασία τους για τους δικούς τους λόγους, είτε φοβούνται, είτε δεν θέλουν να έρθουν σε αντίθεση με τον Πατριάρχη, που είναι λάθος αυτό το πράγμα. Εμείς θα βγούμε και θα πούμε την αλήθεια. Ευελπιστούμε τώρα με τη διπλή που γίνεται σήμερα στο Άγιον Όρος ότι ήδη έχουν βγει κάποια μοναστήρια και έχουν πει την αντίθεσή τους, την έχουν γράψει και ότι θα πάρει θέση το Άγιον Όρος πια. Αλλά εμείς σαν μοναχοί έχουμε την υποχρέωση να βγούμε μπροστά και να πούμε αυτό που μας εκφράζει και να δηλώσουμε την πίστη μας. Μάλιστα. Ο κύριος Δημήτρης. Με ακούτε? Σας ακούμε πολύ καλά. Εκφράζω, είμαι 83 χρονών και έχω διατελέσει επί 50 έτη συναπτά εν υπηρεσία δάσκαλος. Δεν είμαι ο μόνος εν Ελλάδη δάσκαλος ο οποίος υπηρέτησε 48 έτη, 6 μήνες και 5 μέρες. Λοιπόν, πώς και γιατί είναι ολόκληρη ιστορία. Συγχαίρω τον πατέρα από το Άγιο Όρος
για τις απόψεις του. Δεν είναι μόνος του. Είναι πολλοί επίσκοποι. Είναι πολλοί επίσκοποι οι οποίοι συμφωνούν με τις απόψεις του. Και πολύ πλήρωμα χριστιανών Ορθοδόξων θλίβονται για το κατάτημα της ηγεσίας του Πατριαρχείου και δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι στο κάτω-κάτω της γραφής είναι έξυπνοι και θα καταλάβουν ότι είναι ολισθερός ο δρόμος που ακολουθούν αυτοί με τη νέα σύνοδο. Δεν είναι σύνοδος, είναι παρασυναγωγή αυτή. Δεν είναι ορθόδοξος πίστης. Αντιστρατεύεται την ορθόδοξο πίστη. Τον συγχαίρω και το εύχομαι δύναμη. Μαζί του θα παλέψουμε. Εγώ πρώτος στο Σύνταγμα, παρόλα τα 83 μου χρόνια, θα βγω για την πίστη του Χριστού, την Αγία. Και όπως είναι ο ορθόδοξος διδακτήσα, ό,τι διδάχθει ο ορθόδοξος, αυτό θα τηρήσω. Έγινε θαύμα σε μένα. Με είχαν αποφασίσει γιατροί και με την πίστη μου και την προσευχή μου εθεραπεύθην από βαρετά την νόσο, καρκίνο πνεύμονος. Προσάτως έγινε αυτό. Ο Θεός είναι μεγαστής. Πιστεύω εις τον Θεό όπως τον λέει η Ορθοδοξία, όχι όπως προσπαθεί να μας επιβάλλει ο Πατριάρχης ερετίζων και ακολουθών τον ερετικό Πάπα. Αυτός είναι όργανο των αντιχρίστων και ανθελήνων. Η Ελλάς κινδυνεύει. Οφείλουμε όλοι να εγερθούμε και να επαναστατήσουμε και να ζητήσουμε στη νέα εθνική ορθόδοξο χριστιανική. Τα είπατε όλα. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη. Ο κύριος Μιχάλης. Κύριε Μιχάλη, σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σας. Ήθελα απλά να θέσω ένα ερώτημα στον πατέρα Σάβα. Ναι. Συμφωνώ πάρα πολύ με όλα αυτά που είπε και για τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Όμως, την χάνει να είναι ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όχι, είναι Οικουμενικός Πατριάρχης. Οικουμενικός. Παρόλα αυτά όμως, όλα αυτά που ακούγονται ότι είναι οικουμενιστής, ότι είναι αιρεσιάρχης και τα λοιπά, αυξάνουν πάρα πολύ και οι φωνές για αποτύχηση ή για απόσχηση. Και ήθελα να ρωτήσω, όσο δίκιο και να έχουν οι πατέρες του Αγίου Όρους και των υπολείπων εκκλησιών, φεύγεις εύκολα όμως από τη διοικούσα εκκλησία? Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας και αυτό μας προβληματίζει, γι' αυτό και έχουμε κάνει αυτή την επιστολή, για να ενημερώσουμε το λαό τι θα κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Όχι όμως η δικιά μας άποψη. Είναι η άποψη των πατέρων και της Εκκλησίας. Εμείς σεβόμαστε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το αγαπάμε. Αγαπάμε και τον Πατριάρχη και όλους. Και τα γράφουμε εμπόνως και με αγάπη όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα θέλαμε να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Τη στιγμή όμως που κηρύσσεται αίρεση γυμνήτη κεφαλή από τον Πατριάρχη και από τον καθέναν, είτε είναι επίσκοπος είτε είναι ιερέας, οφείλουμε, εμείς μνημονεύουμε αυτή τη στιγμή τον Πατριάρχη. Οφείλουμε όμως να θέσουμε τις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει οι πατέρες και να πούμε ως εκεί και μη παρέκει. Αν εσείς προχωρήσετε στην ένωση των εκκλησιών, σε εισαγωγικά, τότε εμείς δεν θα σας ακολουθήσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Δεν αποκοπτόμαστε από την εκκλησία. Αυτό είναι λάθος. Εμείς παραμένουμε στην εκκλησία. Εμείς θα κοιμηθούμε ορθόδοξοι και θα ξυπνήσουμε ορθόδοξοι. Δεν κάνουμε τίποτε το αιρετικό, δεν διδάσκουμε τίποτε το αιρετικό. Θέλουμε να κρατήσουμε την πίστη μας. Αν κάποιος μας επιβάλλει διαφορετικά, εμείς δεν θα τα ακολουθήσουμε. Και ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, Οικουμενικής Συνόδου, αυτό λέει ότι όσοι αποκόβονται από τους αιρετικούς πατριάρχες ή όποιον διδάσκει αίρεση, αυτοί σώζουν την Εκκλησία και δεν δημιουργούν σχίσματα. Είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό και στην Πατέρα, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Αυτό όμως δεν έχει νόημα, με την έννοια ότι θα πρέπει να γίνει μια Οικουμενική Σύνοδος να καταδικάσει τον αιρεσιάρχη επίσκοπο και να σίγουρα γίνει αργότερα η απόσχηση. Σίγουρα. Αλλά ποιος θα καταδικάσει τώρα? Εγώ συμφωνώ σε αυτά που λέτε. Εγώ είμαι μαζί σας, όχι 100% όχι. Και για τις χιλίες. Ναι, καταλαβαίνω. Απλά ακούγονται πολύ έντονα και η γνώμη από εκκλησίες του νέου ημερολογίου, και το διευκρινίζω αυτό γιατί δεν αναφέρω του παλαιού ημερολογίου που έχουν αποσχιστεί και δεν μνημονεύουν τον Πατριάρχη. Ναι.
αλλά υπάρχουν ακόμα και ιερείς του νέου ημερολογίου, οι οποίοι λένε ότι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε κοινωνία με αιρεσιάρχες, σε αρχιεπισκόπους, είναι και οι ίδιοι πιστοί αιρετικοί και δεν θα σωθούν, καταδικάζουν την ψυχή τους. Και ξέρετε, έχει γίνει όλο αυτό ένας φαύλος κύκλος και ένας μήλος, ναι, όπου εντάξει, κάποιοι που έχουν μια αλφα γνώση μπορούν να κρίνουν. Συνήθως ηλικιωμένα άτομα, οι οποίοι μπορεί να μην γνωρίζουν από αυτά τα πράγματα και να ακολουθούν ό,τι λέει ο πνευματικός τους, μπορεί να πέσουν πολύ εύκολα σε μια πλάνη, μια παγίδα. Σίγουρα. Γι' αυτό, και εμείς... έκανα αυτή την ερώτηση, κατά πόσο δηλαδή, εγώ σας λέω, συμφωνώ ότι ο Πατριάρχης αυτή τη στιγμή κάνει πράγματα τα οποία και εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Αλλά αυτό κατά πόσο είναι εύκολο δηλαδή να πεις ότι δεν ακολουθώ τη διοικούσα εκκλησία. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα πάρουμε το παράδειγμα των Αγίων. Δηλαδή, όταν οι Άγιοι είδαν ότι γίνεται ένωση, ότι αναγνωρίζονται οι αιρέσεις και γίνεται ένα με τη διοικούσα εκκλησία, τότε αποκοβόταν από την διοικούσα εκκλησία και παρέμεναν στην εκκλησία του Χριστού. Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Μέχρι τώρα μνημονεύουμε, δεν είχε γίνει de facto ένωση, ούτε είχαν αναγνωρίσει επίσημα την εκκλησία του παπισμού, την παρασυναγωγή των παπικών και την πασπερμία των προτεσταντικών ομολογιών. Τώρα όμως που γίνεται αναγνώριση, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Είναι σαν να ακολουθάμε και να λέμε ναι. Εγώ σύμφωνα απλά σας λέω ότι η απορία μου ήταν στην ιστορία, στην ιστορία. Ακούστε δηλαδή, να δείτε. Θα πρέπει να ακολουθήσει το πνευματικό του, ότι το πιο πνευματικό του. Όχι, θα ακολουθήσουμε αυτά που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Υπάρχουν και οι πνευματικοί που είναι σωστοί και θα ακολουθήσουμε τους σωστούς πνευματικούς πατέρες. Υπάρχουν επίσκοποι που είναι σωστοί και θα ακολουθήσουμε τους σωστούς επισκόπους. Η Εκκλησία δεν μένει απείμαντη και επειδή σαν εδώ κάτι σχίσουσε αυτή. Δεν πρόκειται να μείνουμε χωρίς επισκόπους. Ήδη είναι πολλοί επίσκοποι που και στο εξωτερικό αλλά και εν Ελλάδη που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους και ότι δεν θα συμπορευτούν. Έτσι. Εμείς αυτούς θα ακολουθήσουμε. Μας ευχαριστούμε κύριε Μιχάλη. Καλό βράδυ να έχετε. Κυρία Αγγελική. Σας ακούμε κυρία Αγγελική. Ναι. Κυρία Αγγελική. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να πω στον πατέρα ότι... Ναι, καλησπέρα σας. Κλείστε τηλεόραση, να σας ακούσουμε. Ναι, να χαμηλώσει τηλεόραση, να ακούσω εσάς βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να πω στον πατέρα ότι το καθήκον του είναι να κάνει τον ασκητισμό εκεί που κάνει, να μην δημιουργεί διχόνοιες μεταξύ των χριστιανών και των ανθρώπων που σέβονται και πάμε στην εκκλησία. Ο Χριστός είπε αγάπη. Δεν είπε ο ηγούμενος ο Α, ο ηγούμενος ο Β. Ούτε ο Πατριάρχης το ένα το άλλο. Ο Χριστός έλεγε αγάπη. Αγάπη, ομόνοια, αλήθεια. Και ελπίδα και πίστη. Αλήθεια, δεν έλεγε για αλήθεια, δεν μίλησε για αλήθεια. Αφήστε τις αλήθειες. Ο Χριστός είπε, δηλαδή, συγγνώμη, ο Χριστός είπε, αγαπάτε αλλήλους και τη Μαγδαληνή. Ναι, αλλά και υπήρξε το όνομα της, πώς είναι. Πιάσατε λοιπόν τώρα την καθολική. Κυρία Αγγελική, όντως είναι έτσι όπως τα λέτε, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι τι να υπάρχει. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι αλήθεια. Και οι Άγιοι Πατέρες που εφάρμοσαν το Ευαγγέλιο, και το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια, τότε να δεχτούμε και τον μουσουλμανισμό ότι τον μουσουλμανισμό. Μιλάμε για τον Χριστό, τον Θεό. Ο Χριστός λοιπόν, ο Χριστός κήρυξε επί της γης. Μην τα μπερδεύετε. Δεν τα μπερδεύω καθόλου, εσείς τα έχετε μπερδέψει. Να μην δημιουργείτε διχόνοια. Δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες δημιούργησαν διχόνοια, επειδή κήρυξαν. Έχετε πάρει παράδειγμα εκεί στο Άγιο Όρος που μονάζεται. Οι Άγιοι Πατέρες, κύριε Αγγελική, κήρυξαν διχόνοια. Αφήστε τους Αγίους Πατέρες. Μα πώς, αυτούς ακολουθούμε. Πιάστε τον Παΐσιο. Πιάστε τον Παΐσιο. Ο οποίος ήταν υπόδειγμα σεμνότητος και ομολογίας πίστεως. Και αφήστε τώρα αυτά για το ένα και το άλλο. Ότι ξέρεις, είπαν οι γραφές, ο ηγούμενος της τάδε μονήσει. Μα το ξέραμε μια φορά. Ναι, κύριε Αγγελική, κοιτάξτε, ακούστε να δείτε. Που είχατε κάνει μια επανάσταση εκεί πάνω και είχατε κλείσει και είχατε κάνει για το όνομα του Θεού. Εμείς προσπαθούμε να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Φέρτε τους ανθρώπους, α, ποια αλήθεια. Μου λες για τον Βαρθολομαίο ότι κάνει απόσκεψη. Ποιος ο Βαρθολομαίος, αυτή η Αγία Μορφή. Μου λέτε για τον Βαρθολομαίο. Και μου λες τώρα τον Αμβρόσιο, ο οποίος δεν ξέρει τι λέει από το στόμα του, και τον Πειραιός που έχει δημιουργήσει το μίσος στον Πειραιά και κάτω εκεί στα Καλάβρητα. Εμείς, δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες δημιούργησαν μίσος. Δεν πιστεύετε στους Αγίους, δεν πιστεύετε ότι αυτά που δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες είναι ορθόδοξα. Βρε,
Βγει Ορθόδοξη. Εσείς μου λέτε τώρα ο Πάπας είναι. Ο Πάπας και οποιοδήποτε Πάπας είναι χριστιανοί, έχουν τον Χριστό, έχουν την Παναγία, γονατίζουν, προσκυνάνε. Είμαστε χριστιανοί, φίλε μου. Είμαστε χριστιανοί. Δεν είμαστε εχθροί. Γιατί δημιουργείται μίσος στα νέα παιδιά, στα παιδιά μου, τα παιδιά μου. Μα δεν με δημιουργούμε εμείς το μίσος. Ο Πειραιός έχει κάνει τα παιδιά μου έξαλα με αυτά που λέει. Και τα παιδιά μου δεν είναι εδώ, είναι στο εξωτερικό και τα δύο. Και καμιά δυστυχώς φορά βάζουν εκεί και ακούνε. Δυστυχώς, κυρία Αγγελική, δεν έχετε δει από Ορθοδοξία και δεν είστε στο Ορθόδοξο. Και Ορθοδοξία, το φανατισμό. Το φανατισμό. Φανατισμό που πήγα να κοινωνήσω. Μουσουλμά, που πήγα να κοινωνήσω στην κλειφάδα στον Άγιο Νικόλαο και μου είπε ο παπάς με την κοιλιά την τόση. Τι θες, κυρά μου, είχες πάει στο κομμωτήριο. Εμένα που δουλεύω και πήγα τρεχάλα να κοινωνήσω. Τώρα μιλάμε για το θέμα του δόγματος, κυρία Αγγελική. Δεν μιλάμε. Κυρία Αγγελική, ωραία, καταλάβαμε. Είπα την άποψή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ να έχετε. Η κυρία Σταυρούλα, καλησπέρα κυρία Σταυρούλα. Καλησπέρα σας. Συγκρατηθείτε μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι εγώ και αμέσως έχετε το λόγο. Ναι. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, θέλω να μείνω εδώ να περάσω έτσι. Σε ό,τι αφορά την αλήθεια, δεν έχει απαντηθεί, ξέρετε, το ερώτημα. Χριστός είπε τι εστίν αλήθεια. Όχι, όχι, το είπε αυτό, το είπε ο Πιλάτος το Χριστό. Τι εστίν αλήθεια. Ένα ερώτημα, αγαπητέ, που είναι συγκλονιστικό, είναι μεγαλειώδες. Τι εστίν αλήθεια. Ποιος ξέρει την αλήθεια. Κοιτάξτε, δεν την ξέρουμε την αλήθεια. Την ξέρουμε την αλήθεια. Όχι, όχι, αυτό είναι ψεύδος. Την αλήθεια την ξέρουμε. Να μας πει και... Η αλήθεια εκφράζεται μέσω των Αγίων Πατέρων, μέσω της Ορθοδοξίας. Εκεί υπάρχει σωστική ενέργεια. Να μας πει η κυρία Σταυρούλα την άποψή της. Κυρία Σταυρούλα, σας ακούμε τώρα. Καλησπέρα. Σας με κάλυψε κατά πολύ η προηγούμενη κυρία σε αυτά που είπε. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον πατέρα. Μίλησε πριν για τον Αμβρόσιο. Εγώ άκουσα προχθές μια απλοϊκή τελείως ερώτηση. Εγώ άκουσα προχθές τον Αμβρόσιο να λέει να σαπίσει το χέρι του κάποιου υπουργού. Μπορεί να μου απαντήσει, αυτά τα λέει ο Χριστός. Είναι η θρησκεία. Δεν νομίζω ο Χριστός ότι το... είπε αγάπη. Δεν νομίζω ο Χριστός ότι το μας δίδαξε μόνο την αγάπη, να είμαστε καλοί άνθρωποι, τίποτα άλλο. Δεν μας δίδαξε την αλήθεια, ότι σωζόμαστε μέσω της αληθείας. Η αλήθεια αγαπούμε είναι να βρίζουμε και να σας πω, η αλήθεια είναι να βρίζουμε και να καταριόμαστε από την τηλεόραση. Φυσικά όχι. Στον κόσμο και να ακούει. Μα ο δεν κόσμος μπορούμε, όλα αυτά. Δεν μπορείτε όμως, αν είπε αυτό το πράγμα, δεν μπορείτε ένα λάθος που έκανε κάποιος επίσκοπος να το ανάγεται σε φιλοσοφία της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Όχι, δεν είναι λάθος. Δηλαδή αυτό θεωρείται λάθος. Πώς... Αυτό είναι έγκλημα εκ μέρους του. Δεν είναι έγκλημα. Έγκλημα, ξέρετε ποιο είναι, κυρία Σταυρούλα. Ακούστε να δείτε. Έγκλημα είναι όταν αποκρύβουμε την αλήθεια από τους αιρετικούς και δεν τους οδηγούμε στην αλήθεια της πίστεώς μας για να σωθούν. Αυτό είναι έγκλημα. Ποια είναι η αλήθεια της πίστεώς μας. Η αλήθεια της πίστεώς μας είναι ο ορθόδοξος πίστης. Τον έχουμε φανατισμό, αυτό διδάσκεται. Δεν υπάρχει κανένα φανατισμό. Φανατισμό έχουν οι μωαμεθανοί που σκοτώνουν. Μην τα σκοτώσαμε κανέναν. Έτσι θα γίνουμε κι εμείς. Φυσικά όχι. Ποιο το είπε αυτό το πράγμα. Ποιο το είπε. Αλλά όταν όμως ακούμε τώρα αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, δεν μπορούμε εδώ να πούμε αυτό που εκφράζουν η Εκκλησία μας. Εμείς δεν λέμε τίποτε παραπάνω. Αυτό που εκφράζει όχι, η Εκκλησία μας λέμε. Είπατε πριν ότι συμφωνείτε. Ξέρετε ότι κάτι, όλοι έχουν βήμα, κυρία Σταυρούλα. Όλοι έχουν βήμα, όλοι έχουν βήμα. Ακόμα και οι μουσουλμάνοι, ακόμα και οι μωμαθανοί. Φυσικά. Έχουν βήμα οι πεντηκοστιανοί, έχουν βήμα οι χιλιαστές. Εμείς σαν βεβαίως Ορθόδοξοι δεν μπορούμε να πούμε την άποψή μας. Δεν μπορούμε να πούμε τι λέει ο Ορθόδοξος Εκκλησία. Θα πούμε την άποψή μας, αλλά όχι όμως να λέτε απόψε υπέρ του Αμβρόσιου Καλαβρίτος. Μα δεν είπα. Είπα ότι ένας επίσκοπος λέει αυτά. Ότι συμφωνεί και αυτός με αυτά που είπατε. Φυσικά. Αν έκανε κάποιο λάθος και είπε κάτι κακό. Δεν έκανε λάθος. Αυτό έπρεπε να το καταδικάσετε. Μα κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για τα λάθη που κάνουμε σαν άνθρωποι. Όχι, μιλάμε όχι, για τα δόγματα της πίστεώς μας. Τα μπερδεύετε. Να επικεντρωθείτε στη Μεγάλη Σύνοδο που λέμε. Να μην επικεντρώνεστε σε ένα λάθος ανθρώπου που κάνει κάποιος. Όχι, όχι. Ωραία, ευχαριστούμε κυρία Σταυρούλα. Καλό βράδυ. Κυρία Κυριακή, σας ακούμε κυρία Κυριακή. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σας, κούρασα κύριε Καπούτσι, αλλά τα γεγονότα τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάτερ Σάβα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κρατήστε ψηλά το ανάστημά σας, μη σκύβετε το κεφάλι, διότι αυτοί που κρατούν τα υψηλά θρησκευτικά
εκκλησιαστικά αξιώματα αργά, ανασταθερά διαλύουν το ελληνικό έθνος και την ορθόδοξη ελληνική πίστη. Ήδη έχουν διαλύσει την οικογένεια και τα πάντα. Λοιπόν, σας αυτό, κρατήστε το ανάστημά σας και πολεμήστε όσο μπορείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Καλή σας νύχτα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, καλό βράδυ. Ο κύριος Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας, κύριε Καπούτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέριζω και τον γέροντα Σάβα και στέλνω τα στέβη μου. Χριστός Ανέστη. Φοβάμαι ότι με τον τρόπο που λειτουργούμε μοιάζουμε περισσότερο με μουσουλμάνους παρά με χριστιανούς, πατέρα Σάβα. Γιατί εγώ νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιάζουμε με όλους, και με τους χριστιανούς και με τους μη χριστιανούς, να αναγνωρίσουμε τον Πάπα ως εκκλησία. Εκκλησία χριστιανή γίνεται αυτός. Δεν θα προσχωρήσουμε στις απόψεις του. Αλλά θα τον αναγνωρίσουμε. Δεν θα λέμε ότι είναι αίρεση. Γιατί είναι αίρεση? Μια χριστιανική εκκλησία είναι που αντιπροσωπεύει κάποια δισεκατομμύρια, δύο δισεκατομμύρια νομίζω ανθρώπους. Τους διώχνουμε. Πώς έχουμε την απέτηση εμείς? Πού ξέρουμε την αλήθεια εμείς? Την ξέρουμε, την ξέρετε εσείς την αλήθεια? Ξέρετε, διαβάζετε τους πατέρες και ξέρετε, τους ερμηνεύετε σωστά? Και οι πατέρες ήταν θεοί, δεν ήταν άνθρωποι, δεν ήταν και πατέρες, δεν μπορεί και οι πατέρες να έκανα κάποιο λάθος. Οι πατέρες, το όνομά σας, κύριος Δημήτριος. Κύριος Δημήτρης, ναι. Και οι Δημήτριοι πατέρες απεμφάθησαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πού το είδατε εσείς ότι απεμφάθησαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Αυτή είναι η πίστη μας, κύριε Δημήτρη. Οι άνθρωποι μπορεί να απεμφάθησαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μπορεί και με το λάθος του μυαλού τους. Όχι. Άνθρωποι ήταν, κυρία Πατέρα, αλλά άνθρωποι ήταν. Δεν ήταν, κοιτάξτε να δείτε, άνθρωποι ήταν στα δογματικά θέματα. Αυτά εμείς ακολουθούμε. Έχουμε απέναντί μας μια εκκλησία μεγάλη χριστιανική. Δεν είναι χριστιανική η εκκλησία των παπικών. Δεν είναι, έχουν αποδομήσει. Επιτρέψτε μου, έχετε όλη την εκπομπή στη διάθεσή σας. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, να πω εγώ δύο λόγια. Δεν θα προσχωρήσω. Πρέπει να σας απαντήσω όμως. Να σας απαντήσω. Ναι, να σας απαντήσω. Εντάξει, κατάλαβα τι εννοείτε. Πρέπει να απαντήσουμε. Λοιπόν, δεν είναι ότι θα με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζουμε κάτι το οποίο δεν είναι αυθεντικό. Εμείς πώς το ξέρουμε ότι δεν είναι, θα το αναγνωρίσουμε. Μα τόσα χρόνια αυτό διδάσκει η Ορθόδοξη πίστη, κύριε Δημήτρη. Όχι, δεν διδάσκει, το κάνετε λάθος. Πώς κάνουμε λάθος? Δηλαδή τώρα θα μας πείτε τι πιστεύουμε? Αυτό διδάσκει η Ορθόδοξη πίστη. Τι πρέπει να πιστεύουμε, ξέρω. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Και οι μουσουλμάνοι πιστεύουν και ισχυρίζονται ότι αυτό που πιστεύουν αυτό είναι το σωστό. Εγώ δεν το παραδέχομαι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, δεν αποσχιστήκαμε εμείς από τους παπικούς. Αυτοί αποσχιστήκαν από την Εκκλησία. Λοιπόν, τι έγινε, αποσχιστήκανε? Τους αναγνωρίζουμε ως είναι αποσχισμένοι. Όχι, δεν τους έχουμε αναγνωρίσει. Τόσα χρόνια δεν τους έχουμε αναγνωρίσει και τους θεωρούμε ερετικούς. Πρέπει να τους αναγνωρίσουμε. Να τους αναγνωρίσουμε την Εκκλησία όταν επιστρέψουν από εκεί που γύρισαν. Όχι, εκεί που είναι θα τους αναγνωρίσουμε, πατέρα. Μα δεν μπορούμε να αναγνωρίζουμε το ψεύδος ως αλήθεια. Όχι, δεν είναι ψεύδος, δεν το ξέρουμε αν είναι ψεύδος. Πώς δεν το ξέρουμε ότι είναι ψεύδος? Θα το πούμε σιγά-σιγά αυτό. Ξέρετε κάτι, ακούστε να δείτε, αυτό που λέτε δεν στέκει, διότι άλλο δόγμα έχουμε εμείς, άλλο δόγμα έχουν οι παπικοί. Λοιπόν, τι έγινε, άλλο δόγμα, ναι, άλλο δόγμα έχουν. Ναι, άλλο Χριστό πιστεύουν οι παπικοί. Τους καταργούμε ως ανθρώπους, ως χριστιανούς. Μα δεν τους καταργούμε εμείς τους στέλνουμε πίσω, αλλά να γυρίσουν με τον σωστό τρόπο. Όχι, δεν θέλουν να γυρίσουν, δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε με το ζόρι να γυρίσουν. Να μην γυρίσουν. Δεν τους υποχρεώνουμε. Εμείς τους λέμε ότι, εμείς κοιτάξτε να δείτε, η αγάπη, το μέτρο της αγάπης είναι το μέτρο, ακούστε κύριε Δημήτρη, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, αλλά δεν με αφήνετε να μιλήσω. Να μιλήσετε, ναι. Το μέτρο της αγάπης εκφράζεται με την αλήθεια. Όταν πεις σε κάποιον την αλήθεια, τότε τον αγαπάς. Όταν είναι κάποιος άρρωστος, δεν μπορείς να του πεις ότι είσαι καλά, είσαι μια χαρά, πήγαινε στο σπίτι σου. Θα του πεις ότι είναι σε άρρωστος για να μπορεί να θεραπευθεί και να σωθεί. Αυτό κάνουμε και εμείς με τους παπικούς. Συγγνώμη. Σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατέχονται στην αλήθεια, που αυτό αποδεικνύεται. Όχι, κατέχει την αλήθεια, πατέρα. Η Ορθόδοξη πίστη την κατέχει την αλήθεια. Αυτό λέει όχι, Ορθόδοξη... Κοιτάξτε, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακούστε λίγο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αυτό λέει. Όποιος δεν θέλει να είναι Ορθόδοξος μπορεί να πάει να γίνει ό,τι θέλει. Δεν τον πιέζουμε. Αυτό κάνει. Αν θέλετε να είστε κι εσείς Ορθόδοξος, τώρα αυτή τη στιγμή δεν είστε Ορθόδοξος. Όχι. Αλλά είμαι Ορθόδοξος. Αν είσαστε Ορθόδοξος, δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα. Όχι, θα λέγατε ότι η Ορθοδοξία έχει την αλήθεια. Αν άλλον είναι καθολικός. Δεν είναι καθολική, είναι παπική. Να μην είναι Ορθόδοξος, να είναι καθολικός. Είναι διαμαρτυρόμενος. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Σίγουρα. Το αναγνωρίζω το δικαίωμα να είναι αυτός καθολικός. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει, κύριε Δημήτρη, ό,τι θέλει. Αλλά το ότι εμείς σαν Ορθόδοξοι έχουμε την αλήθεια, αυτό πρεσβεύουμε. Αυτό λέμε σαν Ορθόδοξοι. Σωστά μέχρι εκεί. Πώς? Σωστά λέμε μέχρι εκεί, τα λέτε σωστά. Ναι. Κύριε Δημήτρη, να σας πω κάτι. Βγάζουμε άκρη. Όχι, βγάζουμε άκρη και δεν υπάρχει. Κύριε Δημήτρη, να σας πω κάτι, αν θέλετε τη δική μου την άποψη. Ναι, είναι ότι σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχει μία και μοναδική απάντηση. Σωστό. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Σωστό. Και κάθε απάντηση η οποία δίνεται από ανθρώπους οι οποίοι
έχουν μια δογματική πίστη και εκτιμούν δικό τους θέμα, έτσι, ότι είναι και οι κάτοχοι της μίας και μοναδικής αλήθειας, έχουν αυτή τη συγκεκριμένη άποψη, την οποία τη λένε. Άποψη, όταν εσείς αμφισβητείτε το βασικό τους δόγμα, είναι λογικό, ξέρετε, να υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία. Αυτό ακριβώς διαπιστώνω τώρα. Εσείς προσπαθείτε να προσεγγίσετε ένα θέμα μέσω της διαλεκτικής. Ο γέροντας Σάββας είναι πεπισμένος ως, θα έλεγα, ορθόδοξος χριστιανός. Και αυτά θα έλεγα, έχει αφιερώσει. Σωστά, έχει τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Έχει έναν δογματισμό, το δογματισμό που απορρέει από την ορθόδοξη πίστη. Ακολουθούμε την ορθόδοξη πίστη. Σωστά. Και την ορθόδοξη και, εκκλησία. Και, αυτά διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία. Και μάλιστα ακούσατε που είπε πριν από λίγο ότι είναι ο κάτοχος της αλήθειας. Όχι ο γέροντας Σάββας, έτσι. Το δόγμα το οποίο πρεσβεύει. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και είναι μια συζήτηση που μπορεί να πάρει μέρες, όχι κάποια λεπτά. Πιστεύω ότι να έχω την κατανόηση σας, κύριε Δημήτρη, και ναι, να μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο που περιμένει υπομονετικά. Να τα ξανασκεφτεί ο κύριος Πατήρης Σάββας, να τα ξανασκεφτεί. Ο κύριος Γιώργος, σας ακούμε, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Θα ήθελα, επειδή παρακολουθώ την εκπομπή από την ώρα που ανήκατε, πώς είπαν το Χριστός Ανέστη, κυρίως αυτές οι δύο κυρίες, δεν μίλησαν καν για την ύπαρξη όχι μόνο της Αναστάσεως, αλλά και τα λεγόμενά τους ήταν κάθε άλλο παρά ορθόδοξα. Θα κάνω μια παράκληση προς εσάς, κύριος, να καλύψετε τον γέροντα, γιατί είναι μόνος του. Κύριε Γιώργο, αυτό ήθελα και εγώ να πω, αυτό σκεφτόμουν και εγώ, διότι αυτές οι γυναίκες μιλήσανε για κάποιες αιρετικές ομολογίες, οι οποίες κάποιοι από αυτούς τους θεολόγους δεν πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού και λένε ότι έχουμε το ίδιο δόγμα. Ναι, καταλάβατε. Ναι, δηλαδή, αλλά, δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν μπορείς να κάνεις διάλογο με αυτούς. Δεν το παρουσιαστείς να σας προστατέψει. Εντάξει, για διάλογο κάνουμε, δεν υπάρχει θέμα. Ο κόσμος καταλαβαίνει ποιος έχει την αλήθεια και ποιος δεν την έχει. Πήρα τηλέφωνα, ήταν από. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά σίγουρα πάντως δεν ήταν ορθόδοξος. Πάντως ο κόσμος έχει το κριτήριο και μπορεί να καταλάβει που βρίσκεται η αλήθεια. Ναι, αλλά η εκπομπή δεν πρέπει να αλλάξει θέμα συζήτησης, γιατί το θέμα της συζήτησης είναι η συγκέντρωση. Εγώ συγκέντρωση την αποκαλώ. Έτσι, συγκέντρωση. Και εγώ εκεί ήθελα να επικεντρωθώ. Θα ήθελα σε εσάς τρία ερωτήματα να κάνω. Ναι. Αν καταρχήν έχετε κάποια σχέση με το περιοδικό Άγιος Αγαθάγγελος Λεσφυγμενίκης. Όχι, δεν έχω. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο. Ο κύριος Μάριος έχει το λόγο. Σας ακούμε, κύριε Μάριε. Ναι, καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά. Πατέρα Σάββα, όπως τα έχετε δει το τελευταίο καιρό, έχουμε 50.000 αυτοκτονίες κοντά, περίπου. Τι έχουμε, δεν άκουσα τι είπατε. Περίπου στις 50.000 αυτοκτονίες. Το παραλαμβάνετε, δεν άκουσα. 50.000 αυτοκτονίες. Πού είναι αυτές οι αυτοκτονίες, 50.000. Είναι περίπου, λέω, από ό,τι έχει ακουστεί. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό, αλλά τι σχέση έχει με το θέμα. Τέλος πάντων, εγώ για ένα αριθμό γύρω σε 7.000 κιλά. Εν πάση περιπτώσει, πέστε τι θέλετε, μόνο γιατί τελειώνει και η εκπομπή. Δεν είναι 7.000, είναι πολύ περισσότερο. Ωραία, ωραία, ωραία. Το θέμα τι έχει σχέση. Τώρα μιλάμε πέστε για την ναι. Σύνοδο που θα γίνει στα Χανιά. Ναι. Σας ακούμε. Μιλάτε, εσείς μιλάτε, σας ακούμε. Είναι μια μεγάλη πόλη η οποία έχει αυτοκτονήσει κόσμο. Δεν έχει ακουστεί από κανέναν, από πολλού ιερεί, δεν έχει ακουστεί τίποτα. Ειδικά από τον Αρχιεπίσκοπο, τον Πατριάρχη. Δεν έχει ακουστεί τίποτα μία έτσι έντονη αντίδραση ως προς τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα, η οποία ήταν μέσα στις 35 ανεπτυγμένες χώρες και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 150η και δεν ξέρουμε πού. Άρα λοιπόν, κάπου θα πρέπει να υπάρχει αυτή η αντίδραση. Ο πατέρας Σάββας έχει απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά που αναφέρθηκε πριν λίγο. Οι προηγούμενοι τηλεθεατές και ομιλητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Άγιο Φως ως προς την αλήθεια το δίνει σε Ορθόδοξο Έλληνα Πατριάρχη. Και οπωσδήποτε η Ορθόδοξη πίστη δεν είναι τίποτα άλλο από το να είσαι κοντά στο Θεό και όπως και πολύ πριν λίγο, και πάλι ο πατέρας Σάββας όπως το ανέφερε, θα πρέπει να κρατάμε τις αρχές και τις αξίες όπως τις έχουμε βρει. Τις έχουμε παραλάβει από τους Άγιους Πατέρες, έτσι.
Όχι. Ολοκληρώστε γιατί τελείωσε η εκπομπή, κύριε Μάρια, τελείωσε η εκπομπή. Ναι. Και θα πρέπει να. Η παπική δεν μας πήρα, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει, τι θα κάνει ο ένας και ο άλλος. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και εμείς κάποια στιγμή το δικό μας. Και μακάρι να ξαναγυρίσουν στην Ορθόδοξη πίστη. Σας ευχαριστούμε κύριε Μάρια, καλό βράδυ ευχαριστώ. Να έχετε. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή ολοκληρώθηκε. Πιστεύω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Ακούσαμε τις απόψεις, θεολογικές απόψεις, για ένα συνέδριο το οποίο θα γίνει τον άλλο μήνα στα Χανιά. Πιστεύω στην επόμενη ή σε επόμενη εκπομπή να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Γέροντα Σάββα της Ιεράς Μονής Μεγής Λαύρας που ήταν απόψε εδώ στο Blue Sky και με τον λόγο του βεβαίως υπεστήριξε τις απόψεις του, όπως αυτός τις αντιλαμβάνεται. Δικαιωμά του και πολύ καλά έκανε και έχει και πολύ καλό λόγο, οφείλω να πω, να ομολογήσω. Όπως τις αντιλαμβανόμαστε σαν αγιορείτες. Ακριβώς, εντάξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να ευχαριστήσω θερμά φίλοι και φίλες που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.